στον κύριο Κωνσταντινέα. Κύριε Κωνσταντινέα, τσάκα τσάκα γίνονται αυτά. Πράγματα, επειδή είχα μια κακοκαιρία και θέλω να μιλήσω και με τη Δήμαρχο. Πρώτον, σήμερα έστειλε το αίτημα. Επειδή είχα τα ίδια καιρικά φαινόμενα και είχαμε και θύματα και εμείς στην Καλαμάτα. Πρώτον, και είναι μια καταστροφή και για τα θύματα. Πρώτον, βγήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα ενεργήσει και ο στρατός. Το Υπουργείο Υγείας βγάζει ανακοινώσεις για το θυάσιο. Πρακτικά θέματα μιλάω. Πολύ σωστά είπε η γυναίκα για τις ταυτότητες που χάθηκαν. Η Δήμαρχος για τις ταυτότητες που χάθηκαν να προχωρήσουν. Δεν μπορούν να πάνε στο θριάσιο να μεταφέρουν. Αφήστε με να ολοκληρώσω μια στιγμή. Δεν μπορούν, σου λέει. Δήμαρχε μου, μιλάτε πολύ. Αυτές τις ώρες δεν μιλάνε. Κάνουνε πράγματα. Ναι, αλλά εκπροσωπεί τον κόσμο τη. Εκπροσωπεί. Δεν μπορεί, όπως άκουσα εχθές, η αγαπητή Δήμαρχος να έχει κάνει καταμετρήσεις σε 300 σπίτια μόνο. Σε 300 σπίτια έχετε και εσείς ευθύνη. Μην τις φωνάζεις, είναι πονεμένη η γυναίκα. Κι εγώ είμαι πονεμένος από πέρυσι στην Καλαμάτα. Κινηθείτε παραπάνω από 300 σπίτια καταγραφή. Λοιπόν. Και θα αργήσουν να τα πάρουν τα λεφτά τους. Πρέπει το κράτος, όπως έγινε και στην Καλαμάτα, να παγώσει για 6 μήνες φορολογικά. Ακόμα και τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Κάντε το. Αυτούς που είναι. Ήδη θα γίνουν, υπάρχει σχέδιο. Πάμε σκρέκα. Μισό λεπτό. Απλά πράγματα. Άρα λοιπόν, καθημερινότητα, λέει ο Κωνσταντινέας. Πάμε σκρέκα. Κύριε Σκρέκα. Δηλαδή τώρα θα ρίξουμε όλες τις ευθύνες στη Δήμαρχο. Για να μην υπάρχουν ευθύνες. Έχουμε. Πιέρα. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντινέα, σας άκουσα. Όχι, μιλάω. Υπάρχει. Και πολύ, συγγνώμη, κυρία Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει ολόκληρη κρατική μηχανή. Υπάρχει μια κυβέρνηση. Είναι δυνατόν να ρίξουμε όλη την ευθύνη στη Δήμαρχο? Αντί να υπάρχει εκεί επιτόπου ένα κέντρο ελέγχου, ένα συντονιστικό όργανο, όπου να πηγαίνει να απευθύνεται ο πολίτης ο οποίος έχει πάθει τέτοια ζημιά, είναι δυνατόν να κάθονται από τα Υπουργεία ο Γενικός Γραμματέας, ο Υπουργός από την Αμερική, ο Πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά? Συγγνώμη, συγγνώμη. Σήμερα έκανε το αίτημα. Το είπε σήμερα. Μα κύριε Κωνσταντινέα μου, για όνομα συγγνώμη, έχουν πεθάνει 19 άνθρωποι και εσείς περιμένετε αίτημα. Δεν λαϊκίζουμε με αυτά τα θέματα. Επιτρέπετε λίγο. Ελάτε να δείτε το παράδειγμα στην Καλαμάτα. Γιατί εξαφανιστήκατε εσείς. Γιατί φωνάζετε. Εξαφανιστήκατε στην Καλαμάτα. Πήγε πρώτος από όλους. Αφήστε, στην Καλαμάτα δεν ήρθε κανένας. Με τις φωνές. Στην Καλαμάτα. Κύριε που μου, έγιναν όλα με τις φωνές, και με θύματα δεν ήρθε κανένας. Τελεία. Και ο Δήμαρχος που εκπροσωπείται από τη Νέα Δημοκρατία είπε ευχαριστώ στην κυβέρνηση. Λοιπόν, μα δεν, συγγνώμη κύριε Αυτιά, ο Δήμαρχος σας το είπε, δεν το είπε ο Δήμαρχος μας. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει ντροπή και τσίπα. Δεν υπάρχει ντροπή και τσίπα. Φωνάζετε όταν έχει γίνει τέτοια καταστροφή. Και ποιο είναι. Μη φωνάζετε. Δηλαδή φταίει. Θα συντονίσετε εμεί που είστε στο Κωνσταντινέα. Για όλα αυτά να ολοκληρώσει. Δεν μπορώ το λαϊκισμό. Ναι, αφήστε. Δεν το μπορώ το λαϊκισμό. Κωνσταντινέα, γιατί φωνάζετε. Πήρε αλάματα δεν τα. Γιατί φωνάζετε. Είσαστε άμυροι ευθυνών. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είχε προβλεφθεί. Κύριε Κωνσταντινέα, αφήστε τον. Ένα φαινόμενο, κύριε Αυτιά, το οποίο είχε προβλεφθεί. Περιμέναμε καταιγίδα Θεομηνία, γίνονται συνέχεια πλημμύρες. Είχε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάλει μηχανήματα εκεί. Είχε κλείσει το δρόμο που πλημμυρίζει. Στα Κρήκα, αλλά συγγνώμη, είχαμε καταστροφές προχθές, είχαμε πλημμύρες. Είχαν κλείσει οι δρόμοι από πριν. Ο Αντιπεριφερειάρχης είχε δώσει μηχανήματα εκεί. Ο Περιφερειάρχης έχει κάνει. Πριν, συγγνώμη, μην φωνάζετε. Είχε καλέσει η κυρία Δούρου. Όχι, θα απαντήσω όμως. Ένα μήνα πριν είχε καλέσει με την πολιτική προστασία η κυρία Δούρου για αυτά τα φαινόμενα. Πού ήταν η Νέα Δημοκρατία? Λοιπόν, πού ήταν η Νέα Δημοκρατία? Πού ήταν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας? Όταν η Δούρου είχε καλέσει πριν την καταστροφή, ένα μήνα πριν. Ήσασταν σε γκαλά στην Αγγλία. Θα σας το πω εγώ που ήσασταν. Σε γκαλά στην Αγγλία. Και τώρα πήγατε να λαϊκίζετε για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πριν τη Θεομηνία η κυρία Δούρου με την πολιτική προστασία, λοιπόν, κάλεσε συγκέντρωση για όνομα του Θεού. Ούτε με το λαϊκισμό. Ολοκληρώστε. Και ξέρετε πως σας εκτιμώ. Παιδιά, θα πάω σε διάλειμμα. Θα πάω σε διάλειμμα, παιδιά. Δεν αποκτάτε το δίκιο. Το δίκιο θα το αποκτήσετε άμα κάνει η κυβέρνησή σας αυτό που πρέπει. Το είδαμε που χτίζανε 15 χρόνια. Καλά, σε εσάς. Λοιπόν, κύριε Καρανικόλα, είδαμε που χτίζανε. Συγγνώμη λίγο. Γιατί ένα λεπτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ελάτε κύριε Σκρέκα, ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε κύριε Σκρέκα. Αντί να πάνε εκεί να κάνουν τη δουλειά τους, φωνάζουν σε εκπομπές. Ο άλλος φοράει γιλέτο και έρχεται σε εκπομπή ότι περιφερειάρχης. Αντί να κοιτάξουν να σώσουν τελικά τους ανθρώπους, αντί να κοιτάξουν να τους βοηθήσουν, που κάνουν επικοινωνιακό σύμφωνο. Του Άδωνη τον κύριο λέτε που το διαφημίζει. Δώστε μου τον Καρανικόλα. Αυτό λέτε. Δώστε μου τον κύριο Καρανικόλα. Δεν αξίζει αυτή η κυβέρνηση σήμερα. Δεν αξίζει αυτή η κυβέρνηση. Θα έρθετε εσείς που είσαστε 30 χρόνια. Κύριε Κωνσταντινέα.
Υπήρξατε καλός διαιτητής, αλλά κύριε, ηρεμία φίλια, λίγο. Λοιπόν, να ακούστε τον κύριο Καρανικόλα, έπιασε βροχή τώρα, έτσι, στη Μάντρα, από ό,τι βλέπω. Δυνατή, πολύ δυνατή βροχή. Κύριε Αυτιά, μπορώ να μιλήσω λίγο και να φύγω? Βεβαίως, πείτε μια λέξη για να μιλήσει ο κύριος Καρανικόλας. Πολύ σκληρή. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Κωνσταντινέας, προφανώς κάποιος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα μας η Καλαμάτα. Να μιλήσετε όποτε θέλει για την Καλαμάτα. Αυτή τη στιγμή εγώ εκπροσωπώ τη Μάνδρα. Και παρακαλώ πολύ να πάρει πίσω το λόγο του, λέω πολλά. Γιατί είναι απαράδεκτος. Όποιοι τον εξέλεξαν. Κυρία Δήμαρχε, μία ερώτηση που εχθές που βγήκατε εδώ. Σιγά. Το 7 με το 10 ήσασταν δήμαρχος. Δεν μπορείτε αυτά τα χαρτιά που ήρθατε στον κύριο Ευκιά να τα καταγγείλετε για τα ρέματα. Το 7 με το 10 είπατε ότι ήσασταν δήμαρχος. Λοιπόν. Είσαστε. Δεν ήταν η πολεοδομία μαζί σας. Σιγά. Τι κάνατε εσείς τότε? Τι κάνατε εσείς τότε, κυρία Δήμαρχος, που λέτε ότι πήγε στην Ελευσίδα η πολεοδομία? Ο κύριος Αυτιάς στην εκπομπή σας. Είχατε την πολεοδομία 7 με 10 και καταγγέλλετε τα ρέματα. Θα μας τρελάνετε εδώ. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και βγαίνετε τώρα εσείς και μας λέτε, καταλαβαίνω απόλυτα τον πόνο σας, αλλά δεν θα λαϊκίζετε. Γιατί έχουν χαθεί 19 ψυχές. Τελεία. Και όλοι μας έχουμε ευθύνες. Η πολεοδομία το 7 με το 10, όταν βγάζανε αδειοδοτήσεις, ήσασταν δήμαρχος Μάνδρας και είχατε την πολεοδομία. Απαντήστε μου σε αυτό. Τελεία. Άστε να σας το απαντήσει. Περίμενε. Απαντήστε μου σε αυτό. Μου, κύριε Αυτιά, ένα λεπτό. Δώστε μου το λόγο. Ελάτε, γιατί ο χρόνος τρέχει. Αν δεν θα μιλήσει ο κύριος αυτός, να πάει στην Καλαμάτα να πουλήσει. Εγώ εδώ μιλάω. Κύριε Κωνσταντίνα, αφήστε να πει. Κύριε Αυτιά, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να κάτσω εδώ πέρα και να κουνάει το δάχτυλο αυτή τη καμία κυβέρνηση. Να κουνάει το δάχτυλο αυτή τη δήμαρχο. Έχετε θεσμική ευθύνη. Σας παρακαλώ πολύ. Δώστε μου τη δήμαρχο. Δώστε μας τη δήμαρχο. Να κάτσουμε τι πρέπει να βοηθήσουμε να κουνάμε το δάχτυλο. Εδώ πεθάνανε ανθρώποι και θα αναλάβουμε όλοι μας τις ευθύνες μας. Κύριε Κωνσταντινέα, μπορείτε να το πείτε και πιο ήρεμα. Είναι έτσι, ο τρόπος έκφρασης. Αυτός είναι λαϊκισμός. Αυτός είναι λαϊκισμός. Εντάξει. Για να μιλήσω μόνη μου για λίγο. Εσύ γυρνάς, αγαπητή δήμαρχος, στη Μάντρα και βγαίνει σε 200 εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κύριε Κωνσταντινέα. Να πας στα σπίτια να δεις τι γίνεται. Λοιπόν. Πάμε, αυτό που σου λέω. Πάμε με τη δήμαρχο. Ο δήμαρχος ολοκληρώσει. Έλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κλείσιμο με τη δήμαρχο, όχι, γιατί τρέχει. Κύριε Κωνσταντινέα, ήρεμα. Έτσι. Ωραία. Πάμε. Ο ελάτε, κύριος Κωνσταντινέας, από τον τρόπο που μιλάει, πρέπει να είναι και πολύ χαμηλό το μάλλον, το μορφωτικό του επίπεδο. Να μου πει. Δεν πειράζει. Όχι. Αυτό θα το κρίνει η κοινωνία. Κύριε Κωνσταντινέα. Αν είναι χαμηλό μου, θα το κρίνει η κοινωνία και αυτοί που με φέρανε ως εδώ. Λοιπόν. Και όχι εσείς. Λοιπόν, τελεία. Δεν σας επιτρέπω. Απαντήστε εσείς που είχατε την πολεοδομία. Κύριε Κωνσταντινέα. Που ήσασταν δήμαρχος και χτίζανε πάνω στα ρέματα. Κύριε Κωνσταντινέα, απαντήστε μου εσείς. Έβουλες. Τι κάνατε σαν δήμαρχο? Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινέα, ρωτήσατε 8 φορές. Δεν απαντάει όμως. Μα δεν την αφήνεις απαντήσει. Δεν απαντάει. Αλήθεια. Ελάτε. Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει τι λέει. Εγώ δεν λοιπόν, ξέρω τι λέω. Απολογήσου. Πηγαίνετε. Κύριε Κωνσταντινέα, θες να σου δώσω το μικρόφωνο να κάνεις εκπομπή? Α, μπράβο. Επειδή λοιπόν κράταγες πάλι. Άκου παλικάρι μου. Εσύ κράταγες πια σφυρίχτρα και παίζες στα ντέρμπι, σωστά? Λοιπόν, κάτσε στη σφυρίχτρα να κάνω εκπομπή. Πάμε. Κυρία Δήμαρχος, κοντά στον κόσμο. Ο κύριος Κωνσταντινέας, από ό,τι ξέρω, μάλλον από το ποδόσφαιρο αναδείχθηκε. Λοιπόν, και εγώ αναδείχθηκα από το φούρνο μου, κυρία μου. Δεν θέλω προσβλητικά. Καλά έκανες. Λοιπόν, από τον αρτοπύριο. Πάμε σε διάλειμμα. Που έχω 21 χρόνια έτσι. Πάμε σε διάλειμμα. Είσαι εσύ από πού αναδείχθηκα? Κύριε Κωνσταντινέα. Να μάθεις την ιστορία. Κύριε Κωνσταντινέα. Προσβλητικά. Λοιπόν, η κυρία Δήμαρχος και η λαϊκιστικά. Πάμε. 7 με 10 πάμε. Ήσουν δήμαρχος και είχες να την πολεοδομία. Λοιπόν, απάντησε μου τι έκανες για τα ρέματα. Αυτά φορές. Όταν χτίζανε. Ρώτησε 7 φορές. 7 δεν την άφησε. Την πολεοδομία. Γιατί εσείς στο ερώτημα το χαρτάκι που το σηκώσατε, ναι, λέει τα έχω στην Ελευσίνα. 7 λοιπόν, με 10 πάμε, ήταν δήμαρχος. Τι έκανε που είχε την πάμε πολεοδομία. Σε διάλειμμα. Λαϊκίστηκα πάμε. Και να κατηγορείς την περιφερειάρχη εκεί που πρέπει να συνεργαζόμαστε στον πόντο μας. Δεν μου λες ή ψήφισε. Δεν είναι σωστό αυτό που δεν μου λες. Δεν σου ρωτήσω κάτι. Το μικρόφωνο. Πού νομίζεις ο φούρνος σου? Όχι, είναι πού? Σε μια εκπομπή. Ωραία. Το είπες μια φορά. Δεν απαντάει. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Προστατεύστε με για τους χαρακτηρισμούς. Η κυρία θέλει προστασία. Προστατεύστε με για τους χαρακτηρισμούς. Περίμενε.
Εγώ δεν έχω κάνει χαρακτηρισμό. Παναγία μου, δεν ξανά έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή. Δεν πειράζει και μια φορά να το δεις και εσύ. Περίμενε δύο λεφτά. Πρέ, άνθρωπέ μου, πρώτη φορά δεν σε βλέπω. Ναι, μπράβο, παλικάρι μου. Και έχει διαιτητεύσει και πάω Ολυμπιακό. Ναι. Κύριε Φιτζάνα πρόσωπε. Μου, γιατί καταστρέφω για τα κινητά. Σας ζητώ συγγνώμη, κάτω έτσι. Από την ελιά, λοιπόν, κάτω κάπου. Κυρία Δήμαρχο, πάω σε διάλειμμα. Να πω δύο λόγια και μία λέξη. Μία λέξη. Ελάτε. Όχι, δώστε μου. Ξαναμίλησε με τα ίδια ψέματα που λένε όλοι. Πολυοδομία δεν είχε ο Δήμο ποτέ. Α, τη χριστιανή να μιλήσει, βρε άνθρωπε. Μα ακούσατε τι είπε! Παναγία μου πια! Γιατί λέει δεν καθάριζα τα δεν μίλησε ούτε ο εκπρόσωπο τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ούτε ο κρικέτο. Μια κουβέντα για τι ταυτότητε τουλάχιστον χρήσιμη. Πάντα επισκέπτομαι τα Υπουργεία. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι το ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι η Νέα Δημοκρατία, αν είναι το ΠΑΣΟΚ. Τέλο χρόνου. Και ζητάω τα αναγκαία για την πόλη μου. Κοιτάξτε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχο, είτε το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό το θέμα. Τέλος, αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Κριακούκη. Αυτό το πραγματάκι το μικρό θα είχε λυθεί. Σε ένα λεπτό. Ο κύριος Κωνσταντινέας. Τέλος, διάλειμμα. Να είστε καλά. Διάλειμμα, πάμε.